Πότε τα γυαλιά μου, έχει τίποτα άλλο, να βάσω και την καρέκλα. Ωραία. Μέχρι να βάλεις λοιπόν τα γυαλιά σου, η αυγή. Κάτσε, ελάχιστα δεξιά. Περίμενε. Εδώ. Περίμενε. Πρέπει να τις κεντράρω. Έχω αυτό το ρόλο εδώ. Λοιπόν. Να ξεκινήσω. Έλα, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, λοιπόν, εγώ, με την, πάμε λοιπόν με την αυγή στο πρωτοσέλιδό της. Να ξεκινήσω από εδώ. Οι Ουκρανοί ανακτούν εδάφη στο Χάρκοβο. Αυτό που λέγαμε πριν δεν δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία γιατί μας έφεραν οι άλλες ειδήσεις. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό. 20 πόλεις υποστηρίζει πως ανακατέλαβε το Κίεβο. Στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας, αναδιανομή της μιζέριας, η προβολή γράφει αυγή της ΔΕΘ και οι μεγαλοστομίες της Λίστας Πέτσα δεν έκρυψαν την ανεπάρκεια των μέτρων Μητσοτάκη σε σχέση με τον τεράστιο πληθωρισμό. Εδώ είναι ο Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος θα είναι στην εκπομπή μας ζωντανά σε λίγο μαζί με τον πρόεδρο της Εξεταστικής Γιάννη Κεφαλογιάννη και γράφει η εφημερίδα σοβαρές αποκαλύψεις για τους υποδιοικητές της ΕΙΠ. Αυτά στην αυγή και πάμε στην γνώμη, πρωινή γνώμη. Το πόρισμα σε πλεύρη και εισαγγελέα για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Νεμουτιάνου. Είναι των πατρών αυτή η εφημερίδα. Δεν παρέλειψα να σας το πω, ζητώ συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, σχολεία, αγιασμός και πλημμύρα από φωνές και προάβλη. Αυξημένη κατά 6% η θάνατη, ανησυχητικά στοιχεία από την Ελστάτ και στην Δυτική Ελλάδα. Και φυσικά εδώ, φουλ στην οκτάδα κάτω, φαίνεται εδώ πέρα τι γίνεται εθνική μπάσκετ σήμερα το βράδυ στις 9.30 με την οικοδέσποινα Γερμανία. Στην Δημοκρατία, χαμερπής υποκλήσεις στους Γερμανούς από τον Γεωργιάδη με τη γλώσσα στο πάτωμα μίλησε στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Χάιλ Άδωνη είπε: «Η Ελλάδα αποδείχτηκε αντάξια της εμπιστοσύνης σας. Τα μνημόνια επεβάλλατε πέτυχαν τον στόχο τους». Και από τη χθεσινή συνάντηση στο Ελιζέ, απάντηση στον Ερντογάν, παρόντος το Εμμανουέλ Μακρόν: «Όσους απειλούν θα έρθουν ένα βράδυ, τους περιμένουμε στο φως της ημέρας». Αναφέρεται στην δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα, όμως θες να σε διαβάσεις, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ωραίο εσύ που διαβάζεις την ελεύθερη. Λοιπόν, πήρες μίζα, Κυριάκο, πρόδρομος Εμφιετζόγλου σε Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Πατριωτικής Ένωσης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ζημίωσε 220 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Ωραία. Οι αμβλώσεις είναι φωνικές πράξεις. Μητροπολίτης Μεσημνίας Χρυσόστομος ξεκαθαρίζει ότι το οικειοφορούμενο έμβριο είναι ζωή. Δεν είναι πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε, βεβαίως. Το φέρνω. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρος. 100%. Δεν θες, εκοιμήθη. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πώς θα πάρουν επίδομα θέρμανσης έως 1.000 ευρώ για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλα και πελέτ. Να πούμε ότι και για αυτά τα θέματα, αναλυτικά όλα αυτά που ανακοίνωσε χθες κύριε Σταϊκούρας Κυλακάκης και ό,τι άλλες απορίες είχατε σχετικά με τα διάφορα επιδόματα και σχήματα ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν και στην ΔΕΘ και χθες, να μας το στείλετε την απορία σας και θα επιχειρήσουμε να τις λύσουμε. Όλες αιτήσεις για 5.256 προσλήψεις στο δημόσιο είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου με την προθεσμία, λέει, έως τέλος Σεπτεμβρίου. Και αυτό είναι το πρώτο κουντούρι με λιγότερα κενά από κάθε άλλη χρονιά, το οποίο επιβεβαιώνεται από πάρα πολλούς και από εκπαιδευτικούς που έχουμε μιλήσει εμείς. Γιατί έγιναν, το λέγαμε και χθες, έγιναν αρκετές προσλήψεις εκπαιδευτικών. Λοιπόν, ποια είναι. Γιατί δεν διαβάζω πάλι εγώ. Γιατί με έχει παρασύρει αυτό το πρωτοσέλιδο και θέλω να μάθω ποια είναι η μητέρα του Κώστα Στακιά που κάνει καριέρα Πετσάκιας. Αυτό θέλω να το μάθω. Γιατί μου το κρύβεις. Ποιο θα το πήρε. Να μην με δει τώρα. Όπου πήρε το πρωτοσέλιδο και δεν θα μάθω ποτέ ποια είναι η μητέρα του. Μην μπορείς να διαβάσεις και την αιστεία που. Συγγνώμη, όχι, θα την γυρίσω να μάθω ποια είναι η μητέρα του. Γιος ειδοποιούσε πορνό. Η αντίδρασή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Κανακάρης έγινε στάρ σε τσόντες. Ποια είναι η αντίδρασή τη, θα τη μάθουμε αργότερα. Εντάξει, αυτό ήταν, ναι, όταν ικανοποιήθηκε τώρα. Όχι, πρώτα θα διαβάσω και ποια είναι η αντίδρασή τη. Λοιπόν. Εδώ κάτι κάνει εδώ η αιστεία και δεν κεντράρει. Λοιπόν, αρνείται πεισματικά. Κάτω, τώρα κεντράρει. Ωραία. Θράσος. Ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα ζητεί αποζημιώσεις για τη Σμύρνη. Με άρθρο του σε ελληνική εφημερίδα που το παρεχώρησε χώρο για να αναπτύξει τις ανιστόρετες αξιώσεις του. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του. Σελίδα 3. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε. Ωραία. Η εφημερίδα των συντακτών. Πού είμαστε εδώ. Ευρωπαϊκό φιλοκόπημα στο Κυριάκος Γκέιτ. Δεν υπάρχει απόρριτο όλα στο φως μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό είναι το αίτημα, λέει η εφημερίδα, όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, πλην δεξιάς και ακροδεξιάς. Εδώ, για τον προσωπικό γιατρό, λέει ότι ο θεσμός καρκινοβατεί, η κυβέρνηση εκβιάζει. Θα το ρωτήσουμε αυτό συνέχεια τον Μάριο Θεμιστοκλέος, που θα τον έχουμε εδώ. Και από τα διεθνή, να πούμε και δύο θεματάκια, δεν τα έχουμε πει και καλά κάνει και εφημερίδα, καταβάζεται από το σέλιδο. Ναι. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, ψυχρολουσία ιστορικών διαστάσεων με τη δεύτερη θέση της άκρας δεξιάς. Ήρθε στη δεύτερη θέση λοιπόν στις σουηδικές εκλογές, Κυριακή βράδυ βγήκαν τα αποτελέσματα. Ιταλία, στο δρόμο για την κάλπη, επίσης
η ακροδεξιά προελάβνει. Επικράτηση δεξιάς ακροδεξιάς προβλέπουν τα Γκάλοπ και οι χειρές εθνικιστικές και αντιευρωπαϊκές κορώνες από την Τζόρτζια Μελώνη, των αδελφών της Ιταλίας. Η κυρία Μελώνη θα είναι, καθώς δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι όλες οι μετρήσεις, το πρόσωπο που θα αναδειχθεί μέσα από την κάλπη των Ιταλών. Κάτι γίνεται στην Ευρώπη με λόγω της οικονομικής κατάστασης, ενεργειακής κρίσης, το οποίο δεν νομίζω να το έχουμε αντιληφθεί εμείς τουλάχιστον, δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα που πρέπει, όχι εμείς προσωπικά, εδώ στην Ελλάδα. Η Καθημερινή είναι εδώ, η φωτογραφία, θα το ανοίξω για να είμαστε εδώ, η φωτογραφία από την χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Εμμανουέλ Μακρόν. Σας περιμένουμε στο φως της ημέρας. Αυτό είναι το μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν, πλήρης στήριξη από Μακρόν. Και αυτό που πες νωρίτερα, η άλλη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής είναι η επέλαση αυτή τη στιγμή στην ουσία του Ουκρανικού στρατού. Παίρνουν σιγά σιγά πίσω περιοχές όπου είχαν καταληφθεί όλους αυτούς τους μήνες από τους Ρώσους. Αμφισβήτηση Πούτιν, υποχωρούν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Να δούμε κάτι, ένα θέμα που και εμείς θα το πιάσουμε σε λίγο και έχουμε ετοιμάσει και σχετικές κάρτες. Θα πάμε λίγο εδώ ψηλά. Περίμενε. Που λέει αέριο, πετρέλαιο ή ρεύμα. Κάτι που θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο. Σύγκριση του κόστου θέρμανσης. Έχουμε και εμείς κάποιες αντίστοιχες κάρτες. Μείνετε για να τις δείτε αναλυτικά και στείλτε μας και τις δικές απορίες πάνω σε αυτό. Η Καθημερινή λέει ότι πέρυσι το κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό ήταν 840 ευρώ με φυσικό αέριο, 1350 ευρώ με πετρέλαιο, 1105 με ρεύμα. Άρα φαίνεται πολύ πιο οικονομικό πέρυσι το φυσικό αέριο. Φέτος τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Το κόστος με αέριο είναι 3.000 ευρώ, πετρέλαιο 1.600 ευρώ, πολύ φθηνότερο φέτος, είπαμε τα σημερινά δεδομένα, και ρεύμα 980 ευρώ με την επιδότηση. Έτσι αλλιώς θα ήταν πολύ πολύ ακριβότερο το ρεύμα. Κοίτα και εδώ κάτω τι γίνεται. Η Βουλή σβήνει τα φώτα. Ακόμα μια κίνηση προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, πέραν δηλαδή των όσων προβλέπει το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης του, που βρίσκεται ως γνωστόν εδώ και καιρό σε εξέλιξη. Πραγματοποιεί το Κοινοβούλιο. Με απόφαση λοιπόν του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα, διακόπτεται ο φωτισμός στην πρόσωψη και στις λοιπές πλευρές του κτηρίου της Βουλής. Ένα άλλο θέμα είναι εδώ. Ναι. Εδώ το βλέπετε, πάρα πολύ ωραία. Με κενά ασφαλείας, κούνιες και παιχνίδια. Έγινε μια έρευνα. Το 1 τρίτο των 627 προϊόντων από συγκεκριμένες ευαίσθητες κατηγορίες, παιχνίδια, κούνιες, κατάλαβες, είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Συντονισμένες Δράσεις για την Ασφάλεια των Προϊόντων, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τις αναγκαίες προδιαγραφές. Επειδή έχεις ξεπεράσει την κούνια, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα προσέχεις. Η μικρή είναι στην κούνια. Η μικρή πώς δεν κάνει κούνια, φουλ, 3 ετών είναι. Όχι, βρε, κούνια σπίτι. Όχι, κούνια εκτός σπιτιού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόντρα. Η απομάκρυνση Δημητριάδη βραχυκλώνει τη λειτουργία της κυβέρνησης. Επιτελικό κενό παραλύει το Μαξίμου. Ανεξέλεγκτοι οι υπουργοί διαμορφώνουν προσωπικές ατζέντες. Τον Χαβάτους οι Τούρκοι, νέο κρασία των απειλών κατά της Ελλάδας από τον Τσαβούσογλου. Και εδώ το αποτέλεσμα της Σουηδίας. Ένα βήμα πριν από την νίκη είναι το δεξιό, παύλα, ακροδεξιό μπλοκ στην Σουηδία. Και πάμε μανιφέστο. Αυτή δεν είναι. Τι, συγγνώμη. Ο λόγος, σημερινή σε πολιτική οικονομική εφημερίδα, ενίσχυση σε 6 πυλώνες, όλα τα προσωρινά και μόνιμα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Η Αθήνα απαντά στον προκλητικό Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, μη θεύματα της Άγκυρας για εσωτερική κατανάλωση, δηλώσει Τσαβούσογλου. Το μανιφέστο. Πάνω έχει τον δηλώσει Μακρόν σε Μητσοτάκη: δεν θα επιτρέψουμε καμία αντοχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δίπλα μια συνέντευξη του βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, οι πολίτες πληρώνουν διπλά την ακρίβεια. Και ως κεντρικό θέμα έχει για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια αυξήσεις 6% για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Αντιλαμβάνεται, αυτό είναι από 1η-1η του 2023 οι αυξήσεις, και το 6% πιθανώς προκύπτει ότι αν η ανάπτυξη είναι γύρω στο 5 και το πληθωρισμός γύρω στο 7, ο προγραμματισμός για την αύξηση είναι ανάπτυξη συν πληθωρισμός δια 2, και έτσι βγαίνει το 6% που θα δουν 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο στη συντάξη τους αύξηση. Πάμε τώρα στα νέα. Πολλά τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τι επιδόματα δικαιούμαστε, μπόνους θέρμανσης, οι τρεις παροχές κλειδιά για φθηνότερα ενέργεια εν ώψη του χειμώνα. Για φθηνότερη σύνομη ενέργεια. Ποια είναι η ειδική πρόβλεψη για τα καυσόξυλα? Υποκλοπές, το πρώτο θέμα, φυσικές παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ και φυσικές αποκαλυπτικά ευρήματα από το 2015 και μετά, τι είπε χθες ο Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή. Θέμα 2, κυβερνοπόλεμος. Φοβούνται χακάρισμα στις κάλπες, γιατί ανησυχεί η Αθήνα. Τι διδάσκει η εμπειρία των ΗΠΑ και της Σουηδίας. Και κάτω-κάτω εδώ ακριβώς.
Θα το πούμε και αυτό. Μικρασία, 13 Ιανουαρίου του 1922. Θα ασχοληθούμε και εμείς με αυτό το θέμα στη συνέχεια. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Άλλωστε, γιατί σήμερα με το νέο ημερολόγιο συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πυρπόληση της Σμύρνης και την μικρασιατική καταστροφή που ξερίζωσε μετά από αιώνες τον ελληνισμό από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ναυτεμπορική. Ναυτεμπορική, λοιπόν, κεντρικό θέμα σε αυστηρότερα τεστ αντοχής υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις τράπεζες από το μηδέν οι παραδοχές λόγω κρίσης και από την ΔΕΘ ο οδικός χάρτης εφαρμογής των μέτρων στήριξης. Υπουργείο Οικονομικών, αυτό που μας είπε χθες εδώ ο κύριος Σταϊκούρας, στο 5,3% ο πύχης για την αύξηση του ΑΕΠ το 2022. Α, έχει πολλά μέσα. Περίμενε. Κάτι έχει να φτιάξει. Νομίζω το ένθετο που λέει απ' έξω για την 86η ΔΕΘ. Το διπλό στοίχημα της οικονομίας. Ναι, άμα λοιπόν την πάρετε, που ελπίζουμε να την πάρετε όλες τις εφημερίδες, αυτό ακριβώς είναι το ένθετο. Και πολυτελής η έκδοση. Πολύ εξαιρετικό. Πάρα πολύ καλή δουλειά έκαναν οι συνάδελφοι. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, ωραία. Το πάμε. Λοιπόν, εδώ. Ναι. Εδώ. On time, το έγκυρο ταμπλόιτ, θέλω να τα λέω όλα. Η περιγραφή του εισαγγελέα έτσι σκότωσε η Ρούλα την Τζορτζίνα, δηλητήριο, η κτητική αιμονή της με το δασκαλάκι και η εκδίκηση στο πρόσωπό του το κίνητο της Πισπυρίκου από την... Το δηλητήριο. Ναι, ναι, από την τρύπα στην δηλητήριο, το διάβασα καλά. Να σου πω, γίνεται ακόμα μη Πελοπόννησος, δεν το ξέρα. Η κούκλα του Μοριά. Ναι. Τι έγινε στα Πελοποννησιακά Καλλιστεία πριν από λίγες μέρες, χόρεψε ζεϊμπέκικο ο Λάκης Αβαλάς φορώντας φούστα. Αλλά πάντως το σημαντικό είναι ότι γίνεται ακόμα Καλλιστεία μη Πελοπόννησος, είναι μια πληροφορία που την αγνοούσα. Αμέ. Έσκασε Πόντιος Γαμπρός Λεβέντης, μάγκας και γιατρός. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Στον αέρα κάτι έγινε, λέει. Του. Σε κάποια εκπομπή. Ωραία, δεν το είδα, συγγνώμη. Ρίζος Πάστης, δικό σου. Ρίζος Πάστης, λοιπόν, το μεγάλο συλλαλητήριο στην ΔΕΘ έστειλε μήνυμα. Ξεσηκωμός για μισθούς, ακρίβεια, βήμα για απεργιακή κλιμάκωση. Εδώ μια δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα, συνέντευξη, με συγχωρείτε. Διέξοδος υπάλληλου του λαού, όχι η κυβερνητική αναμονή. Και πάνω λέγει κινητοποίηση την Πέμπτη στο Υπουργείο Οικονομικών και για αγωνιστικές πρωτοβουλίες και σε άλλες πόλεις. Πάμε γρήγορα, γιατί νομίζω ότι μας έχει φάει ο χρόνος για άλλη μια φορά. Πελοπόννησος. Αχαΐα πάγος γονέων στο νέο ολοήμερο. Μηδαμινό ενδιαφέρον από τις οικογένειες για το διευρυμένο ωράριο. Γιόκ και από τον Μακρόν για τον Ερντογάν. Τύπος της Θεσσαλονίκης, δέσμη μέτρων έκτακτων και μόνιμων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Ισχυρά μέτρα 5,5 δις ευρώ για τον χειμώνα που έρχεται. Πρόκειται για 8 μέτρα με στήριξη, 12 μόνιμες παρεμβάσεις και μια μεγάλη τομή που αφορά τη στέγη των νέων. Και τελευταίος ο ταχυδρόμος. Καυγάς με ξύλο μέσα στη θάλασσα. Επεισόδιο με σκηνές από κινηματογραφική ταινία. Πιάστηκαν στα χέρια στο παλαιό Τρίκερι. Κλωτσιές, μπουνιές πάνω σε σκάφη. Ντόπιοι λουόμενοι επιβάτες των σκαφών προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Ναι, να τελειώσουμε σε λίγο τα αθλητικά, οι αθλητικές εφημερίδες και όλα τα αθλητικά νέα με τον Νίκο Γκομόλη. Πάμε να σηκωθούμε.